Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου, σε ένα κανάλι ξυριστικό και όχι μόνο. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσω να κάνω αυτό. Μα, δεν το έκανα, γιατί βλέπω τα βιντεάκια μου από την αμηχανία μου, παρόλο που είναι κινηματογραφημένα, βάλα αυτό. Λοιπόν, βιντεάκι σήμερα, βιντεάκι, θα το πω από την αρχή και βλέποντας στο τελείωμα του βίντεο, άμα θα γίνει ή όχι. Αυτό το βιντεάκι θα είναι special βιντεάκι προς εσάς. Και τι εννοώ, θα το δείτε. Ας παρουσιάσουμε πρώτα το σαπούνι και θα προχωρήσω στην υπόλοιπη εισαγωγή. Λοιπόν, σαπουνάκι, ευχαριστώ το φίλο που μου το δάνεισε. Να είναι καλά ο φίλος που μου το δάνεισε, είναι από την Αμερική. Εγώ, παιδιά, έτσι με έχετε μάθει, είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όταν θα μου δανείζουν σαπούνια για να τα παρουσιάζω, εγώ θα το λέω. Άσχετα άλλοι που μπορεί να μην το κάνουν και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα μου αρέσει να το λέω σε αυτούς που με βλέπετε. Τα σαπούνια τα δικά μου, ούτε καν το αναφέρω ότι τέτοιο, αφού είναι τα δικά μου σαπούνια. Οπότε λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο που μου το δάνεσαι. Σαπούνι από την Αμερική. Σαπούνι καινούριο. Και αυτό είναι από τη Gentleman Odd. Το Finca Vigia. Volume 2. Gentleman Odd. Εγώ δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Έχω του Ζαχάροφ που εντάξει, Gentleman Odd είναι ένα του Ζαχάροφ, το Singature Noir που σας είχα παρουσιάσει. Πάρα πολύ ωραίο, εξώφυλλο, σαν να το πω ξύλο, σαν πάπυρος είναι. Και εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο. Το Finca Vigia Volume 2. Λοιπόν, λίγα λόγια για το σαπούνι. Να το μυρίσουμε κιόλας. Έτσι είναι μέσα. Καλά, τα τέτοιμα ότι παιδιά τα ξέρετε είναι μπόμπα σε άρωμα. Είναι μάγκο, κίτρο και στο βάθος βάζει και καπνικό. Έχει τζασμίν μέσα και τέτοια. Λοιπόν, άμα τώρα, λίγα λόγια για το σαπούνι, άμα ψάξετε να το βρείτε, θα σας μπερδέψει πάρα πολύ η περιγραφή του, που μπήκα εγώ στο επίσημο. Αυτό στην ουσία το Finca Vigia, ωραία παρουσίαση κάνω, το Finca Vigia είναι μια μίξη, το βλέπετε εδώ που λέει Ernest Summer, είναι μια μίξη του Ernest, που υπάρχει σε σαπούνι και το έψεξα, τη Gentleman Note, και του Musashi. Κάπως έτσι, είναι ένας σαμουράι που είναι special edition και ο σαμουράι, σαν αυτό. Είναι μια μίξη και των διονών, δηλαδή πήρανε το Ernest, πήρανε και το Musashi και τα ενώσανε και βγάλανε το Vigia, το Finca Vigia, το Finca Vigia. Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα, λίγα τα γένια, είναι σχετικά κοντό βιντεάκι, είναι αυτά τα γένια, άμα τα δείτε, είναι. Κι όμως είναι 3 ημερών, παιδιά. Rockwell 6-4-4 πλάκα με τις... Έχω καιρό να τις χρησιμοποιήσω. Άστρα πράσινη. Λοιπόν, και θα σβήσουμε με του καλού μας του γιατρού. Λοιπόν, εδώ θα σας κουράσω και θα σας πω. Γιατί Διονύση Special Edition βιντεάκι. Λοιπόν, γιατί θα σας το πω. Εμένα μου αρέσει να τα λέω. Αυτό θα είναι η δεύτερη μου δοκιμή σε εσάς και εύχομαι να πάει καλά. Αυτό κρατήστε το μόνο. Είναι πρώτη μου φορά που θα κάνω δεύτερη δοκιμή με δανεικό σαπούνι. Ποτέ δεν κάνω δεύτερες δοκιμές με δανεικά σαπούνια. Και ο λόγος είναι γιατί στην πρώτη μου δοκιμή υπάρχει το βιντεάκι, γι' αυτό θα δούμε πώς θα πάει το ξύρισμα. Και άμα θα ανεβάσω καπάκι, θα δείτε ένα πολύ μεγάλο βίντεο. Θα δείτε και με αυτό το set, τη δοκιμή και το βιντεάκι που το θεωρώ εγώ αποτυχημένο και γιατί με προβλημάτισε. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη μου δοκιμή με αυτό το σαπούνι γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ. Του πήρα τηλέφωνο το φίλο, του λέω με προβλημάτισε. Δεν ξέρω αν θέλω να το ανεβάσω το πρώτο το πρώτο βιντεάκι που έκανα με αυτό, με προβλημάτισε πολύ. Θυμάστε, παιδιά, με το Holy Cow, το Inizio,
που έλεγα δεν είχε προστασία και γλίστρα τόσο πολύ και μετά έκανε ένα βιντεάκι μόνος μου, όχι βιντεάκι μόνος μου, ένα ξύρισμα μόνος μου και έγραψε στο Facebook συμπληρωματικό. Λοιπόν, αυτό εγώ θα το κάνω πρώτη φορά και το ονομάζω Special Edition. Αν πάει καλά, σας το λέω από τώρα, θα ανεβάσω και τα δύο τα βίντεο. Ένα με το αποτυχημένο, ας το πω βίντεο, και ένα με το σωστό. Λοιπόν, κουνιέται η κάμερα, κουνιέται η βεντούζα, λέτε να πέσει. Λοιπόν, πάω να βρίσκω το προσωπάκι μου. Όσο βρίσκω το προσωπάκι μου, καμπανάκια και τέτοια. Θα το βρέξω κιόλας, πρώτη φορά που έχω ιδανικό, λιγάκι. Την άλλη φορά δεν το έβρεξα. Το έβρεξα. Πάω να βρίσκω το προσωπάκι μου, όσο εγώ βρίσκω το προσωπάκι μου. Και φορτώνω τη λεπίδα, καμπανάκι και like και ό,τι άλλο γουστάρετε, εντάξει, και να σταθεροποιήσω την κάμερα. Λοιπόν, αφού βρέξαμε το προσωπάκι μας και τεινάξαμε το συνθετικό μας πινέλο που θα είναι το Μάγκα 26 που θα μας συντροφεύσει και φορτώσαμε τη λεπίδα μας, πάμε για φόρτωμα. Gentlemanot Filca Vigia Μάγκο Κίτρο Ζασμίν, πολλά εσπεροειδή και λέει στο βάθος φαίνεται ένα καπνικό στοιχείο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για να μην σποιλάρω το άλλο το βίντεο που λογικά θα το δείτε. Αν πάει καλά αυτό το βίντεο, θέλω να δείτε και το βίντεο το αποτυχημένο. Αν με αντέξετε. Αυτό είναι ένα δωράκι μου προς εσάς. Αλλά θα το δούμε και θα σας το ανακοινώσω στο τέλος αυτού του βίντεο άμα τελικά το ανεβάσω ή όχι. Πάμε, φορτώσαμε και βλέπουμε. Θα το βρέξω κιόλας κατευθείαν το πινέλο. Να παίξουμε διαφορετικά και θα δείτε για ποιο λόγο. Εντάξει παιδιά, το άρωμα είναι πολύ μπομπά. Πολύ ένταση. Βλέπετε, αφρίζει αμέσως. Είναι, ξέχασα το να φέρω, είναι καινούργια η βάση, η C4 η Plus. Απλώνουμε και λίγο. Θα το δουλέψω λίγο ακόμα. Γιατί είδατε πριν το απλώσω, κατευθείαν έβαλα νερό στο πινέλο και θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Σφιχτή μαρέγκα, πολύ χαμηλής, πάρα πολύ χαμηλής δομής, αφρό. Πάμε για πρώτη προσθήκη νερού. Όλο το πινέλο και τίναγμα.
φουσκώνει όπως βλέπετε, αλλά κρατιέται σε χαμηλά επίπεδα. Η ένταση του παιδιά είναι πολύ δυνατή. Έχω καιρό να γίνω τόσο πολύ ένταση. Πιστεύω ότι παίζει να είναι και ένα. Όχι παίζει, είναι στάνταρ 7. Μη σας πω και 8. Εγώ κάνω μου, γιατί τώρα βλέπω στη σύγκριση με το πρώτο βίντεο τι γίνεται. Τελευταία προσθήκη νερού. Ένα τελευταίο συμβούλιγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραίος. Σε σχέση με τη τέσσερα που έχω του Ζαχάροφ, πάρα πολύ εύκολη. Τώρα που τη δουλεύω δεύτερη φορά, θα δείτε. Λοιπόν, πολύ ωραία γυάλισε. Χαμηλής, πολύ χαμηλής ομής. Μαρέγκα. Και πηχτή, βλέπετε εδώ. Έχει γυαλίσει. Πάμε για το πρώτο πέρασμα του άπλια μας. Με τη φορά της τρίχας. Gentleman Odd. Φίλκα Βίτζια, Volume 2. Σε 4 πλάς βάση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία γλίστρα, αρκετά καλή. Και προστασία, δεν νιώθω λεπίδα. Μάλιστα. Πηχτή μαρέγκα, δηλαδή στη μηχανή σαν τη CKX. Δυσκολεύεται να βγει ο αφρός. Παιδιά, η ένταση του είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι χαλαρά εφταράκι.
Ναι, η γλίστρα του είναι καλή, άμα τη δώσεις νερό, είναι καλή. Προστασία, εντάξει. Καλή είναι να το πω. Έχω δει και καλύτερες, πιστεύω. Δεν θα το δούμε τώρα και στο δεύτερο. Γιατί εδώ τώρα κόπηκα και με τρίχα. Και με τη ρόκο τώρα. Έλεος. Θα το δούμε βέβαια και στο δεύτερο πέρασμα. Λοιπόν. Πρώτο πέρασμα τελείωσε. Πάω να ξεπληθώ και επανέρχομαι για το δεύτερο περασματάκι. Δεύτερο phase latte και πέρασμα. Λοιπόν, αφού ξεπληθήκαμε, μπορώ να πω η ένταση του είναι μπόμπα, μπόμπα. Όσοι γουστάρετε τις εντάσεις, πάρτε το με χίλια. Είναι πολύ δυνατό. Τζέντλε Μανότ, είτε ξέρετε ότι είστε φανατικοί με τον Τζέντλε Μανότ. Είναι πολύ δυνατή η ένταση του. Πάμε για δεύτερο. Έτσι, face lottery. Απλώσαμε, δεν χρειάζεται παραπάνω, να απλώσουμε. Και πάμε στα βρωτά. Ελπίζω να είστε καλά όλοι σας. Και εγώ καλά είμαι. Αν και έχει μπει τώρα τελευταία πάρα πολύ κούραση, λόγω δουλειάς. Αρχίζει με εξαντλεί και το γυμναστήριο και 10 και μισή το πολύ κατεβάζω διακόπτες το βράδυ, δεν αντέχω παραπάνω. Που λέτε δεν αντέχω παραπάνω και το κακό είναι το επειδή είμαι πρωινή αρκετά η δουλειά μου, δηλαδή 6 ώρα είμαι στη δουλειά. Ακόμα και με ένα μικρό ατύχημα, τελικά ξεκόλλησε η μεντούζα και έπεσε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό που έλεγα. Και πλέον και τα Σαββατοκύριακα, 8 ώρα το πολύ έχω ξυπνήσει. Λόγω πρωινής δουλειάς. Γράφει, εντάξει. Σας τα έλεγα και στα προηγούμενα βιντεάκια. Τώρα τελευταία δεν μου τα λέει καθόλου η Βεντούζα. Εντάξει, θα το κόψω και θα το ράψω. Λοιπόν, η γλίστρα έχει αρκετά καλή. Βέβαια έχω δει και καλύτερες σε ελληνικά σαπούνια και στο Ισπανού. Έχει αρκετά καλή, δεν έχει το super wow, το τρελό το πατινάς, αλλά έχει αρκετά καλή. Να διορθώσω μισό λεπτό και την κάμερα λιγάκι. Έτσι. Αρκετά καλή. Λοιπόν, δεύτερο πέρασμα τελείωσε, αλλά προστασία δεν έχει τρελή τρελή. Πάλι κόπικα, δεν έχει τρελή τρελή. Λοιπόν, πάμε για ξεύγαλμα και μάλλον όχι,
Θα απλώσω αυτό στο πρόσωπό μου και επανέρχομαι σε 10 λεπτά για να σας πω διαπιστώσεις και θα σας πω τελικά αν ανεβάσω το special edition βιντεάκι, δηλαδή δύο βιντεάκια. Δηλαδή αυτό που πήγε για μένα αρκετά καλά, καλύτερες διαπιστώσεις και ναι, και επανέρχομαι και θα σας πω. Λοιπόν, αφού πέρασε το δεκάλεπτο, συνολικά 5 λεπτά άφησα τον αφρό στο πρόσωπό μου, ξεβγάθηκα με κρύο νερό και μετά άλλα 5 λεπτά για να εφαρμόσουμε το SCL. Λοιπόν, εδώ θα αναφέρω, όπως ανέφερα και στο βίντεο που θα δείτε, τελικά θα το ανεβάσω, το extra special edition σήμερα βιντεάκια, λόγω που πλέον, επειδή μου τελειώνουν τα σαπούνια για παρουσίαση και καθυστερώ τα βίντεο επίτηδες να ανέβουνε. Σας το είπα, μου φαίνεται και σε κάποιο άλλο βιντεάκι σας αναφέρω. Πλέον θα αργούνε να ανεβαίνουνε τα βιντεάκια. Ναι, παιδιά, σας το έχουμε πει, είμαστε χομπίστες, εντάξει. Το άθλημα είναι πανάκριβο, το να αγοράζουμε συνέχεια σαπούνια για να σας τα παρουσιάζουμε σε εσάς. Σε εσάς. Μετά η μόνη μου σκέψη είναι, ναι, λάμπρο, θα το κάνω αυτό. Να παρουσιάζω τα ίδια τα σαπούνια και να κάνω rotation, άμα γουστάρετε να με βλέπετε να ξυρίζομαι. Λοιπόν, τι παρατήρησα. Μάλλον θα πω τα αρώματα γιατί ξέχασα καθώς έκανα. Μυρίζει πάρα πολύ, κυρίαρχο είναι το μάγκο. Όπως και το κίτρο. Μυρίζει και το γιασεμί και κάτι goods που έχουν και πολύ βαθιά στο βάθος βγαίνει το καπνικό στοιχείο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σαπούνι. Πάρα πολύ μάλλον ωραίο, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Είναι ένταση το άρωμα του, είναι φταράκι και παιδιά μπορεί να μην σας λέω και βλακίες, μπορεί και 8. Λοιπόν, τι παρατήρησα τώρα που θα το δείτε και στο άλλο το έξτρα το βιντεάκι. Μια συμβουλή δικιά μου. Όσοι είστε λάτρεις της έντασης, για μένα πάρτε το, και εγώ είμαι λάτρης της έντασης. Όσοι όμως έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα, μην το πάρετε. Εγώ λοιπόν τι παρατήρησα, που θα το δείτε ξανά, επαναλαμβάνω ξέρω στο επόμενο βίντεο. Όταν άφησα τον αφρό για 5 λεπτά και ξεβγάθηκα, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται ακόμα, ένιωσα παραλίγο ερεθισμό. Έχει πάρα πολύ τέση το όρομα. Ένιωσα πάρα πολύ, ένιωσα στο όριο να ερεθιστώ. Λίγο ερεθίστηκε εδώ ο λαιμός, αλλά μπορώ και το μπάφερ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Όσοι έχετε βέσει το δέρμα, όπως και εγώ, αλλά εγώ εντάξει είναι λίγο ανοιχτό, έχει συνηθίσει με τις εντάσεις, τη συνέχεια ξυρίζομαι. Για μένα μην το πάρετε. Εκτός αν θέλετε να το πάρετε με γνώμονα ότι εγώ σας το είπα. Παίζει να σας ερεθίσει, είναι πολύ δυνατή η ένταση του. Όσοι κυνηγάτε εντάσεις και στελάτε στην Gentleman Knot, για μένα πάρε το. Είναι ένα φανταστικό άρωμα. Η γυναίκα μου ξετρελάθηκε με το άρωμα γιατί βγήκα έξω όταν το άφησα. Πάντα το κάνω αυτό. Και τη γυναίκα μύρισε και όχι παίρνω έγκριση για να το αγοράσω ή όχι. Απλώς και από μια γυναίκα είναι ωραίο να παίρνει έγκριση. Άμα τη αρέσει. Τη άρεσε πάρα πολύ. Παρόλο που η γυναίκα δεν είναι τόσο πολύ των εσπεροειδών και τέτοιων αρωμάτων. Αυτά. Και θα σβήσουμε μέσα από μυστήρ το άσμο που τελειώνει και πρέπει από το γιατρό να μου φτιάξει κανένα. Ή αλλιώς μετά θα δείτε στο επόμενο βίντεο, στο μεθεπόμενο βίντεο θα παίξει ένα βίντεο ωραίο, έτσι λίγο πιο φτηνιάρικο. Λοιπόν, και να σας παρουσιάσω τα προϊόντα και να κλείσω. Για να μην σας καθυστερώ πάρα πολύ, θα δείτε σήμερα, θα δείτε όταν το δείτε, special edition βιντεάκι. Αυτό θα είναι πρώτη φορά και τελευταία. Και δεν το κάνω επειδή τέτοιο. Επειδή είμαι καλό παιδί το κάνω. Και επειδή με έχετε μάθει να είμαι ειλικρινής. Επειδή με προβλημάτισε πάντως πάρα πολύ και θα δείτε το προβληματισμό μου, όποιος αντέξει να το δει, στο επόμενο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο ανεβάζω αυτό το διορθωτικό βίντεο που θα μπορούσα να το κάνω σαν το ενίζιο. Να ανεβάσω, να αποστάλω στις ομάδες και να γράψω συμπληρωματικό. Αλλά επειδή άντε έχετε καιρό να με δείτε, επειδή είναι αραιά τα βίντεο, λέω άντε να δείτε και ένα διπλό βίντεο που πρώτη φορά το κάνω. Πρώτη φορά και πιστεύω τελευταία να είναι. Πάντως είναι το δεύτερο σαπούνι που με προβληματίζει, όπως το ενίζιο. Λοιπόν, Art Gentleman Knot,
ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό άρωμα, καλοκαιρινό άρωμα είναι, το Finca Vigia, Volume 2. Ωραίο, εξώφυλλο, σαν χαρτί, σαν πάπυρος, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ ωραίο, είσαι 4 η πλάση βάση. Η Άστρα, ή η Άστρα, η Rockwell 6 σε αφουχαλία γενιά, 4-4 πλάκα, με άστρα πράσινη πρώτης χρήσης. Το πινελάκι μας, όπου έφυγε από το κάδρο, το μάγκα στο 26, και γι' αυτό έβαλα 26, θα δείτε το special edition, για ποιο λόγο, έκανα την κουτσουκέλα, τέλος πάντων, γιατί κουτσουκέλα έκανα εγώ, και θα δείτε πόσο διαφορετικά παίζω, και από τη Σαββόν Μυστή, το άσμο. Αυτά, παιδιά. Ελπίζω να χαρήκατε το βιντεάκι. Σας έχετε τώρα καπάκι και το δεύτερο βιντεάκι, θα τα ενώσω. Εντάξει, θα κόψω, θα ράψω λίγο από το άλλο, να μην κουραστικός. Δηλαδή, θα κόψω την εισαγωγή που παρουσιάζω το σαπούνι αυτό και θα μπω κατευθείαν στο πρώτο φόρτωμα lettering. Δεν θα κόψω τις διαπιστώσεις μου που έχω για το συγκεκριμένο το σαπούνι, γιατί θα τις συγκρίνετε και τις μελετήσετε. Και μπορεί να κόψω το χαιρετούρα στο άλλο το βιντεάκι. Εντάξει αυτό. Οπότε, σας ευχαριστώ για άλλη φορά που με είδατε. Σας ευχαριστώ όλους που σχολιάζετε και στα παιδιά τα καινούργια που γράφεστε. Εδώ είπαμε είναι ένα κανάλι εξαιρετικό και όχι μόνο. Θα βλέπετε διάφορα πράγματα, μπορεί και περίεργα. Θα βλέπετε παρουσιάσεις σαπουνιών, γιατί αυτό με να μ' αρέσει να κάνω, σαπουνιώσεις, παρουσιάσεις σαπουνιών, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Με, να το πω, με πρώτη δοκιμές, πάντα με πρώτες δοκιμές, άλλο αυτό που είναι ξέρεις και είναι δεύτερη δοκιμές. Βέβαια αυτό λέω και στο άλλο το βιντεάκι μου, είναι σωστές οι πρώτες δοκιμές. Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Εγώ έτσι το ξεκινήσα το courses, έτσι θα το συνεχίσω. Από εκεί πέρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ούτε σας λέω, εντάξει τώρα είπα βλακία πάρε το. Εγώ το παρουσιάζω, λέω τις δικές μου άποψεις, γιατί κάθε σαπούνι και κάθε άποψη είναι εντελώς υποκειμενική σε αυτό το άθλημα. Άθλημα έχει γίνει που λέγεται παραδοσιακό ξύρισμα. Από εκεί πέρα βγάζω τα συμπεράσματα μόνοι σας. Αυτά από μένα. Και όπως λέω πάντα, πάντα με υγεία. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που το έκανα αυτό. Που με είδατε. Να είστε καλά. Έχετε καπάκι το δεύτερο βιντεάκι του πρώτου αποτυχημένου, να το πω έτσι. Special edition βιντεάκι Βαδιονύσης. Γεια σας. Λοιπόν, αφού βρέξαμε το πρόσωπό μας και φορτώσαμε τη μηχανή στη λεπίδα, το πίνελ που θα με συντροφέψει θα είναι... Έτσι, για να μην σηκώσουμε και το σαπούνι του φίλου, εντάξει, είπαμε δανεικό, μας το δάσει να μην είμαστε και γύφτη. Το 24 το ταξιδιάρικά μου, το ταξιδιάρικό μου, το Yagi, το συνθετικό, το Smaragda Familia. Λοιπόν, το έβρεξ, το ξύναξα λιγάκι και πάμε έτσι στεγνά να δούμε τι θα κάνουμε. Ας ελπίσουμε να μην έχει την παλιά τη βάση, παιδιά. Είχα ξυριστεί με τον Ζαχάροφ, έτσι μόνος μου έκανα μόνος μου ξύρισμα και ξεχάστηκα ότι θέλει λίγο φόρτωμα. Και μιλάμε, έκανα κάτι μακροβούτια στο νερό. Λοιπόν, φόρτωσα και πάμε να δούμε. Το πολύ, παιδιά, μπροστά σας, εντάξει, πρώτη δοκιμή σε εσάς. Και πάμε να δούμε τι λέει η καινούρια βάση η C4+. Έτσι τη λέει. Ωχ, κάτσε να την άξω πινέλο. Πολύ νερό. Έλα ρε, τη βελτιώσανε. Κοίτα αυτά φτισμό που έκανε. Παιδιά, λοιπόν,
Είναι λίγο σπάνιες φορές που λέω και δεν το λέω επειδή είναι ιδανικό τώρα. Άμα σας αρέσουν τα γενικά τα σφαιροειδή αρώματα και είστε φαν γενικά του Gentleman Oud, πάρτε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εκλεπτισμένο άρωμα. Πολύ έντονο βγαίνει το κύτρο, πάρα πολύ έντονο. Και το μάγκο. Εγώ καπνικό πάντως δεν εντοπίζω. Αν και στο καπνικό είναι ρε φίλε αυτό. Στο τέλος. Κάτι πάντως στο τέλος βγάζει μια σκοτεινιά. Αλλά πιο πολύ και το γουντ που έχει μέσα. Στάνταρ έχει το τζασμίν. Χαμηλή ζόμπις βλέπω. Τώρα παιδιά μπροστά σας. Πρώτη δοκιμή. Βέβαια θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα Razor Rock 26 που το ξέρω καλά γιατί το Smaragda Familia έχω καιρό να το χρησιμέψω, να το δουλέψω, οπότε θα με συγχωρέσετε τώρα. Αφρίζει εύκολα βλέπω. Θα πάω για μια προσθήκη νερού να δω τι θα κάνει. Θα σπάσει η δομή, θέλει νερό. Πάω και εγώ να κάνω βιντεάκι τώρα. Το πινέλο μου και εδώ να ξυριστώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ανοίξω λίγο νεράκι. Να δούμε τι θα κάνει. Θα φουσκώσει. Ήθελε και άλλο φορτώμα στο πινέλο. Για να δούμε. Όχι, δεν βλέπω να δίνει όγκο. Χαμηλή ζωμής. Αφρίζει εύκολα, αλλά μάλλον μένει εκεί. Μάλλον μένει εκεί. Γιατί, κοιτάξτε, έχει μπόλικο. Πάρα πολύ χαμηλή ζωμής. Πάρα πολύ χαμηλή ζωμής, παιδιά. Δεν έχω ξαναδεί τόσο χαμηλή δομή. Τα αρώματα είναι φανταστικά, σου τρυπάνε και μύτη. Άμα είστε λάτρης των εσπεροειδών, πάρτε το. Και πρέπει να βγάζει και λίγο wood. Για πάμε. Πρώτο πέρασμα, πρώτο ξύρισμα. Gentleman Oud, Finca Vigia. Ωραίο, ένα ωραίο εσπεροειδή άρωμα.
Είναι συνδυασμός του Έρνες, του καλοκαιρινού, με το Μουσάσισι. Κάπως έτσι, Μουσάσισι, με ένα σαμουράι. Η φόρμουλα ΙΣΕ4+, μάλλον είναι η καινούρια. Ωραία βλήστρα, καλή προστασία. Παρόλο που είναι πολύ χαμηλή δομή και λες θα με προστατέψει. Δείχνει ότι έχει πολύ καλή προστασία. Παιδιά, η έντασή του που βράχει και δουλεύτηκε στο Face Latter είναι χαλαρά 7, είναι πολύ δυνατή. Για να μην πω 8, λέω 7. Και μέχρι στιγμής, επειδή είναι πολύ έντονο το άρωμα, μέχρι στιγμής δεν έχω ερεθισμό. Γλίστρα. Γλίστρα. Μάλλον θέλει και άλλο νερό, διψάει. Δηλαδή, να, εδώ βλέπετε, μου στέγνωσε λίγο ο αφρός. Κάτσε εδώ προς τα πάνω. Θέλει και άλλο δούλευμα με νερό. Εντάξει, παιδιά, πρώτη δοκιμή σε εσάς. Θυμάστε με το χολικά ο Τόνι Ζήνιο που το. Που λίγο το αδίκησα, έλεγα ότι δεν είχε γλίστρα γιατί ήθελε δούλεμα, με είχε δυσκολέψει. Όπως λίγο αυτό με δυσκόλεψε, αλλά έκανα εγώ. Λέω, θα έπρεπε να βάλω κάνα μάγκαρ σπινέλο, 26, και έχει τώρα το Σμαράδα Φαμίλια, το 24, που έχω καιρό να το δουλέψω. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ, στεγνό είναι. Ωραίο, δυνατό άρωμα. Λοιπόν, πρώτο πέρασμα τελείωσε. Πάω να ξεπληθώ και πανέρχομαι να δούμε το δεύτερο πέρασμα, να το δουλέψουμε λίγο ακόμα καλύτερα μαζί σας και τέτοιο. Κοιτάξτε, γενικά φαίνεται εύκολο. Εύκολο, αλλά τώρα έκανα εγώ το λάθος και βάλα το 24 το πινέλο. Φαίνεται εύκολο, είδατε. Έφτιαξε εύκολα αφρό, απλώς. Στην πορεία, παρόλο που βάζα νερό, σαν να μην τον έστρωνε τον αφρό. Πάμε να το δούμε στο δεύτερο πέρασμα και βλέπουμε, μην το δικήσουμε το σαπούνι. Καινούργια βάση είναι. Καλά, όχι επειδή είναι καινούργια βάση θα πούμε α, σούπερ και τέτοιο, αλλά πρώτη δοκιμή. Πάμε να πληθούμε και πανερχόμαστε. Αφού ξεβληθήκαμε, πάμε για δεύτερο face lettering με το Σμαράγδα Φαμίλια 24. Τώρα εντάξει, αυτό επιλέξαμε, αυτό βάλαμε. Έπρεπε να βάλεις κύριε Διονύση τα άγια πινέλα, εκεί Ρέζο με Big Blues σε καινούργια προϊόντα. Πάμε να δούμε βέβαια. Να το βρέξω λίγο, πολύ λίγο το μπροστά σας και θα φορτώσω λίγο το σαπούνι, να δούμε λιγάκι, τώρα με το 24. Λοιπόν, αφρίζει εύκολα όμως, αφρίζει εύκολα, για πάμε. Άπλωση.
Όχι, πιστεύω εκεί είναι. Είναι πολύ χαμηλή δομή. Πολύ χαμηλή δομή, ναι. Η βάση του. Αφού γυάλισε, βλέπετε. Παιδιά, το άρωμα είναι πάρα πολύ έντονο. Πάμε δεύτερο στα φρούτα. Τώρα που ρίξα αρκετό νερό, εντάξει, έχει γλίστρα. Γι' αυτό είπα, μην το δικήσω. Απλώς θέλει νερό τελικά. Παιδιά, πάρα πολύ έντονο το άρωμα. Το ξανατονίζω. Άμα είστε βυσιτούλιδες, δεν νομίζω να σας κάνει. Μην σας δημιουργήσει κανέναν ερεθισμό. Λοιπόν, η γλίστρα έχω δει και καλύτερες. Ναι, ανέβηκε που το βάλε προς εκεί νερό, αλλά η αλήθεια, έχω δει και καλύτερες. Και έχω δει και καλύτερες από ελληνικά σαπούνια. Σαν πάντα πρώτη δοκιμή, εντάξει. Πρώτη δοκιμή. Λοιπόν, δεύτερο πέρασμα τελείωσε. Τελείωσε. Αυτό θα το απλώσω, θα το αφήσω σε 10 λεπτά και θα επανέλθω για να πούμε λίγο το post save και τέτοια. Οπότε τα λέμε σε 10 λεπτά, παιδάκια. Παιδιά, πάντως είναι πάρα πολύ έντονο το άρωμα, πάρα πολύ έντονο. Στο δεύτερο πέρασμα είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή πάει να σε πνίξει λιγάκι. Σε αυτούς που τους αρέσουν, όπως και εμένα, μου αρέσει. Αλλά προσέξτε και λίγο την ευαισθησία στο δέρμα, μην σας κάψει. Κόπηκα εδώ. Εντάξει. Καλό για πρώτη δοκιμή. Αφού, λοιπόν, επανήλθαμε μετά από ένα δεκάλεπτο. Αφού πέρασαν ένα δεκάλεπτο, παιδιά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά το post. Είναι στεγνό, πουδρέ, ενυδατωμένο. Πάμε να εφαρμόσουμε και αυτό και θα σας πω διαπιστώσεις και θα κλείσω. Σαβόρ μυστήρ, άοσμο. Γιατί στα αγγλικά τι να σας λέω, Anders, πώς το λένε. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε και λίγο ανάποδα. Ή μάλλον όχι, σωστά. Άντε, όλο ανάποδα ξεκινάμε. Λοιπόν, από την Gentleman Odd, το Filca Vigia, Volume 2. Είναι μια μίξη του Ernest καλοκαιρινό σαπουνιού με το Μουσάσασι, κάπως έτσι. Με ένα σαμουράι. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, σαν πάπυρος ή ξύλο τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και θα σας πω για πιστώσεις. Rockwell 6C 4-4 πλάκα με δεύτερη χρήση Permasaft και το Smaragd Familia που μας δυσκόλεψε λιγάκι το 24. Λοιπόν, διαπιστώσεις. Παιδιά,
Το άρωμά του είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Είναι για τους λάτρες όπως είμαι εγώ, για τις εντάσεις. Μπορώ να πω παιδιά ότι μπορεί να είναι και οχταράκι. Είναι πολύ δυνατό που βγήκα έξω αφού ξεπλήθηκα και ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή είχε καιρό να μου θυμίσει. Καιρό είχα να μυρίσω τόσο πολύ έντονο άρωμα. Πάρα πολύ δυνατό. Έντονο άρωμα. Με πολύ ωραία δεμένα τα φρούτα, τα μάγκο, τα κίτρο και τα σπεροειδή και κάτι φλωράλ που έχει. Έχει και γιασμίνη μέσα και γουτς. Όταν βραχεί, παιδιά, είναι, αλλάζει εντελώς. Άβρεχο, ναι. Άβρεχο σου βγάζει, δηλαδή. Άβρεχο σου βγάζει. Το μάγκο κυρίαρχο, το κίτρο, το καταλαβαίνεις το κίτρο. Έχει μέσα γιασμίνη και τέτοια. Και όταν βρέχεται, παιδιά, βγάζει αυτό το μουσασάσι, πώς το λένε. Το μουσασάσι. Βγάζει και ένα έντονο από πίσω καπνικό στοιχείο. Είναι πολύ ωραία δεμένα μεταξύ τους τα αρώματα. Όσοι είσαστε λάτρες δηλαδή των εσπεροειδών και να σου βγάζει στο τέλος ένα καπνικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με πάρα πολύ ένταση. Πάρα πολύ ένταση. Εγώ δηλαδή το άφησα παιδιά τον αφρό 5 λεπτά. Μετά ψιλοένιωθα λίγο κάπως περίεργα και ξεπλήθηκα. Δεν μου άφησε κανέναν ερεθισμό, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, εγώ ξέρετε, πάντα λέω την αλήθεια και τέτοια. Δηλαδή, για τους ευαίσθητους δεν το προτείνω. Πιστεύω ότι θα τους κάψει. Όσοι με ακούτε και με παρακολουθείτε, πιστεύω θα σας κάψει, παιδιά. Έτσι πιστεύω. Αλλιώς πάτε το με επιφύλαξε, αλλά γνώμονα ότι εγώ σας το είπα. Γιατί και εγώ έχω πέσει τη δέρμα, δεν με έκαψε, αλλά όσο το είχα αφήσει 5 λεπτά έτσι να απορροφηθεί, όταν πήγαινε προς το εξάλεπτο, γιατί πάντα βάζω χρονοδιακόπτη στο ρολόι εδώ, άρχισα και νιώθα λίγο περίεργα. Ξεπλήθηκα με παγωμένο νερό, για να μην το αφήσω παραπάνω, δεν, είδα, δεν είδα καμιά κοκκινίλα. Αυτή είναι η γνώμη μου, εμένα μου αρέσει να σας λέω πάντα την αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά μηχανικά. Μηχανικά πιστεύω είναι καλύτερη από του ζαχάρου που έχω, τη C4 την απλή, γιατί αυτή είναι η C4 η Plus, η καινούρια, πιθανόν, η καινούρια Cardinal. Είδατε, άφησε αμέσως, αλλά τώρα μπορεί να φτιάξει και το πινέλο, εντάξει. Στο χτίσιμο της μαρέγκας θέλει δουλίτσα, θέλει αρκετή δουλίτσα. Γι' αυτό, συγγνώμη εδώ, δεν θέλω να το δικήσω το σαπούνι, έκανα ένα λάθος, δεν έπρεπε να επιλέξω αυτό. Έπρεπε να επιλέξω πινέλα που ξέρω, το Razor of the Big Bruce 26R και το τέτοιο, ή το Magats. Που τα ξέρω πάρα πολύ καλά, αυτό είναι το ταξιδιάρικο μου πινέλα, απλώς ήθελα να σας παρουσιάσω και κάτι άλλο. Όσον αφορά αυτά, λοιπόν, χαμηλής δομής, είπαμε, προστασία και γλίστρα, πιστεύω, έχω δει και καλύτερα και από ελληνικά σαπούνια και από τον Ισπανό. Έχω δει και καλύτερα, αλλά μπορεί, ξαναλέω, για να μην το δικήσω επειδή είναι πρώτη φορά δοκιμή, όπως τότε με το Ενίζιο, άμα θυμάστε, που το ξανά έκανα δοκιμή που σας είχα πει στο Ενίζιο δεν είχε πολύ γλίστρα, μήπως ήθελε κι άλλο νερό. Αλλά επειδή με δυσκόλεψε εδώ το σκατό, το Smart Family, παρόλο που το έβαζα νερό, ναι, μπορεί να θέλει και άλλο νερό. Οπότε αυτό το αφήνω λιγάκι προστασία και γλίστρα, δεν μπορώ να πω. Θα στείλω μήνυμα στο φίλο, το καλό που μου το δάνεισε. Αν και εγώ πάντα το δοκιμάζω πρώτη φορά, μία φορά, δεν θέλω να είμαι γύφτος. Άμα μπορεί να με αφήσει να κάνω άλλο ένα ξύρισμα με αυτό, το σαπούνι, ώστε να βάλω 26R πινέλο, να το δουλέψω μόνος μου. Και άμα είναι, θα σας γράψω συμπληρωματικό όπως με το Ενίζιο. Αλλιώς εντάξει παιδιά, αυτό μην το λαμβάνετε υπόψη που σας λέω, προστασία και γλίστρα. Όσοι ξυρίζεστε με τα Gentle Note, θα ξέρετε καλύτερα. Εγώ μόνο του Ζαχάροφ έχω, που και αυτό το Gentle Note είναι ένα. Και έχω πάρα πολύ καιρό να ξυριστώ με αυτό, οπότε δεν θυμάμαι προστασίες και γλίστρες πώς είναι. Οπότε εσείς που είστε φαν του Gentle Note, θα ξέρετε καλύτερα και μια που είναι καινούργια βάση αυτή. Αυτό σαν συμπληρωματικό πιστεύω να σας βοήθησε, γιατί παιδιά αυτό σε μένα είναι ο σκοπός μου. Ένα ξυριστικό, ένα κανάλι ξυριστικό και όχι μόνο.
Γιατί αυτό μου αρέσει. Εγώ όσο μπορώ να σας βοηθάω με τα ξυρίσματα, μπορεί βέβαια και οι πρώτες δοκιμές να είναι λάθος και να είναι εντελώς υποκειμενικές, εντάξει. Παίζει και αυτό. Γιατί με την πρώτη δοκιμή δεν μπορεί να βγάλεις ασφαλείς συμπεράσματα. Αλλά εγώ έτσι το ξεκίνησα το όλο το κόνσερ και έτσι θα το συνεχίσω. Αυτό. Αυτό. Αυτά για κλείσιμο. Οπότε σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με είδατε. Ελπίζω να απολαύσετε το βιντεάκι μου. Σε ευχαριστώ που όλοι που σχολιάζετε και γράφετε. Και όσοι καινούργοι γράφεστε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και όπως λέω εγώ παιδιά, πάντα, πάντα με υγεία, χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Αυτά και καλό σας βράδυ. Γεια σας.